Έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι κρύβεται πίσω από το μήλο, πίσω από την ιστορία του λογοτύπου της Apple? Σήμερα θα προσπαθήσουμε να δούμε τις εκδοχές, καθώς επίσημη ανακοίνωση δεν έχει βγει ποτέ και ούτε συνέντευξη έχει δοθεί ποτέ για τον πραγματικό λόγο που έχουμε το μήλο το δαγκωμένο για λογότυπο. Καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Αν σου αρέσουν τέτοιου είδους βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάνεις κανένα από τα επόμενα βίντεο. Επίσης, καθημερινά live stream στο Twitch, θα βρεις κάτω στην περιγραφή όλα όσα χρειάζεσαι για να έρθεις και Discord server φυσικά, γιατί έχουμε τα πάντα. Σήμερα λοιπόν σκέφτηκα να κάνω ένα βίντεο έτσι λίγο πιο εγκυκλοπαιδικό και να συζητήσουμε λίγο και να σας πω τις εκδοχές που γνωρίζω για το λογότυπο της Apple. Σίγουρα δεν θα μπορέσουμε να απαντήσουμε για ποιο λόγο, καθώς επίσημη ανακοίνωση, όπως είπα, δεν έχει δοθεί ποτέ και σε συνέντευξη που έχει γίνει, ποτέ δεν έχουν δώσει τον ακριβή ορισμό. Αν μπορούμε να πούμε ορισμό, ή την σωστή και κανονική εκδοχή. Καθώς υπάρχουν πάρα πολλές, αλλά επίσημα σε ανακοίνωση δεν έχουν πει ποτέ γιατί υπάρχει ένα δαγκωμένο μήλο για λογότυπο και γιατί υπάρχει μήλο για λογότυπο. Η ιστορική αναδρομή έχει να κάνει με τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο για έναν μαθηματικό, τον Alan Turing. Ο Άλαν ήταν ο μαθηματικός ο οποίος έκρινε την έκβαση του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και της ιστορίας ολόκληρου του σύγχρονου κόσμου. Ήταν ο τυπάκος που έσπασε τον κώδικα Enigma και κατάλαβε πώς χρησιμοποιείται. Τον κώδικα Enigma τον χρησιμοποιούσαν οι στρατιωτικές δυνάμεις του Χίτλερ. Σπάντοντας τον κώδικα, ο Τιούρινγκ έδωσε στις αγγλικές δυνάμεις γνώση κάθε επόμενη κίνηση των Γερμανών, καθώς γνωρίζαν κάθε κίνησή τους. Η ζωή του όμως είχε μια τραγική εξέλιξη. Σε ορμονική θεραπεία, καθώς ήταν ομοφυλόφιλος, παρενέργεια της θεραπείας κατέληξαν σε κατάθλιψη και σε συνέχεια δάγκωσε ένα μήλο που είχε δηλητηριάσει με κυάνιο. Θα μπορούσε να είναι, αλλά το 2001 υψηλόβαθμο στέλεχος της Apple, που δεν θέλει να πει το όνομά του στη συνέντευξη που έκανε, δεν ανέφερε το όνομά του μάλλον στη συνέντευξη που έκανε, καταρρύπτει αυτήν την εκδοχή. Καθώς θα μπορούσε να ισχύει, γιατί έχουμε και το δαγκωμένο μήλο στην ιστορία. Μία άλλη εκδοχή είναι για το μήλο των πρωτόπλαστων. Καθώς ήταν η πρώτη εταιρεία που έφτιαξε τον πρώτο οικιακό υπολογιστή, έτσι καθώς ο Αδάμ και η Εύα και το μήλο ήταν αυτό που ξεκίνησαν τον κόσμο, έτσι και η Apple ήταν αυτή που ουσιαστικά ξεκίνησε την τεχνολογία ή βασικά έβαλε την τεχνολογία μέσα στο σπίτι. Από τον πρώτο υπολογιστή, τον Apple 1 και μετά τον Apple 2 και η ιστορία συνεχίστηκε καθώς έχει ή πιο πολύ λίγο πολύ τη γνωρίζετε. Αν δεν γνωρίζετε, έχει βγει και ταινία να πάτε να τη δείτε. Disney στο ανεπιφυλάκτα είναι φανταστική. Έχει τα ιστορικά γεγονότα πώς εξελιχθήκαν ακριβώς και μετράει πολύ. Και άλλη μια εκδοχή φυσικά είναι ο Νεύτωνας που έπεσε το μήλο πάνω στο κεφάλι του και έτσι του ήρθε η επιφύτηση ότι ανακάλυψε τη βαρύτητα. Όλοι ξέρουμε την ιστορία λίγο πολύ του Νεύτωνα, καθώς από το γυμνάσιο τη μαθαίνουμε και λίγο πολύ όλοι ξέρουμε το πώς έχει. Το πρώτο λογότυπο της Apple ήταν αυτό εδώ πέρα. Είναι ο Νεύτωνας κάτω από το δέντρο και περιμένει να πέσει το μήλο. Ο Ρόναλντ Γουέιν λοιπόν σχεδίασε το λογότυπο αυτό, το πρώτο λογότυπο της Apple. Όταν η Apple ακόμα ήταν, σήμερα θα το λέγαμε startup, τότε ήταν στο πρώιμο στάδιο. Ακόμα δεν είχε γίνει επίσημα εταιρεία, δεν είχε πάρει δηλαδή την επίσημη χρηματοδότηση. Έτσι λοιπόν θέλανε ένα λογότυπο για να μπορέσουν να χτυπήσουν χρηματοδοτήσεις, όπως κάνουν οι startup σήμερα, που στείνεται μια εταιρεία και πηγαίνουν και παρουσιάζουν την ιδέα τους για να πάρουν χρηματοδότηση και να εξελιχθεί. Έτσι μετά από κάποια χρόνια ο Steve Jobs ανέθεσε τη δουλειά στον Rob Janoff, που ήταν και το λογότυπο που σχεδιάστηκε και έχουμε μέχρι και σήμερα. Έτσι πήρε την ιδέα από τον Jobs και έφτιαξε ένα απλό μήλο και έβαλε μια δαγκονιά για να μην μπερδεύεται το μήλο με κάποιο άλλο φρούτο, όπως κεράσι ή ντομάτα. Επίσης, το κομμάτι που είναι κομμένο έχει και μία ακόμα σημασία. Από το byte με i, που είναι το κομμάτι, με το byte, που είναι η βασική μονάδα πληροφορίας που χρησιμοποιούν τα ψηφιακά υπολογιστικά συστήματα. Το 2009, ο Τζάνοφ έδωσε μία συνέντευξη που έλεγε τις ιστορίες και τους μύθους περί του λογοτύπου της Apple. Βεβαίωσε φυσικά την ιστορία αυτή με τον μαθηματικό, ότι ήταν ένας αστικός μύθος. Επίσης, ο ίδιος στη συνέντευξή του κατέριψε τον μύθο επίσης περί Αδάμ και Εύας, αλλά και Νεύτωνα. Για το λογότυπο με το bit και το byte που αναφέραμε, είχε πει ότι πολύ όμορφα είχε ανακαλύψει την εύτυχη σύμπτωση. Το μόνο που βεβαίωσε προφανώς ήταν να υπάρχει δαγκωματιά, καθώς να μην μπερδεύεται με κάποιο άλλο φρούτο. Εδώ να πούμε ότι στη συνέντευξη που έχει δώσει ο Steve Jobs δεν ήθελε ποτέ και σε συνέντευξη που έχουν δώσει όλοι οι άλλοι περί του λογοτύπου γενικότερα και της εταιρείας, πώς ξεκίνησε. Εξάλλου, εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι ο Steve Jobs ήταν ο ίδιος που δεν ήθελε να πούνε ποτέ σε συνέντευξη τι κρύβεται πίσω από το λογότυπο, από πού ξεκίνησε και πώς ήταν η ιδέα
του να γίνει το λογότυπο της Apple αυτό που είναι σήμερα. Δεν έδωσε πραγματικά το παραμικρό hint ποτέ για την προέλευση του λογοτύπου της Apple. Ο Steve Jobs δεν είναι πια εδώ σήμερα για να μας πει την πραγματική ιστορία. Και δεν πιστεύω μέχρι σήμερα αν υπάρχει άτομο το οποίο μπορεί πραγματικά να μας πει τον πραγματικό λόγο που είναι αυτό που είναι σήμερα. Ο Steve Jobs προσπαθούσε να ενθαρρύνει το ανθρώπινο πνεύμα συνέχεια, να μην καθησυχάζει, να μην βολεύεται, να μην επαναπαύεται. Και ίσως η απάντηση γιατί το μίλω, ίσως είναι αυτό που είχε πει κάποια στιγμή σε συνέντευξη που είχε δώσει. Αυτή εδώ, που σε απλή μετάφραση, αν δεν το βρήκες ακόμη, συνέχισε να ψάχνεις. Μην εφησυχάζεις, όπως όλα έχουν να κάνουν με την καρδιά. Όταν το βρεις, θα ξέρεις ότι το βρήκες. Πείτε μου στα σχόλια εάν γνωρίζετε κάποια διαφορετική εκδοχή ή αν ξέρετε πώς πραγματικά ξεκίνησε και από πού ήταν η πρώτη ιδέα. Εγώ όσο και να έχω ψάξει ανά τα χρόνια δεν έχω βρει ποτέ, καθώς τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Σε συνεντεύξεις, ακόμη και στην ταινία, δεν έχει δοθεί ο ακριβής λόγος για τον οποίο ξεκίνησε να υπάρχει το μήλο, καθώς και το όνομα από τις εταιρείες που είναι Apple, καθώς δεν έχει καμία σχέση με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ποτέ κανένας δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει τα λόγια, καθώς ο Steve Jobs τις περισσότερες φορές που μιλούσε είτε με αποφεύγματα είτε με γρίφους. Θα χαρώ πάρα πολύ εάν μου πείτε κι εσείς κάτι το οποίο ξέρετε ή κάτι το οποίο θα μπορούσε να ισχύει. Είναι ένα βίντεο που βγήκε και έκανα με πράγματα που έχω διαβάσει και ξέρω ανά τα χρόνια. Αλλά δεν έχω βρει ακόμα τον πραγματικό λόγο και αυτό είναι το μαγικό στη συγκεκριμένη ιστορία, ότι δεν υπάρχει πραγματικό και κάτι το οποίο να επιβεβαιώνεται επίσημα. Επίσημη επιβεβαίωση, ό,τι και να βρείτε, δεν υπάρχει από κανέναν. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Ήταν ένα κυκλοπαιδικό σήμερα βίντεο. Έρχονται πολλά όμορφα βίντεο με tips and tricks για iPhone. Φυσικά, αναμένετε, ξέρετε, το τηλέφωνό μου δεν έχει έρθει ακόμα. Τρίτο βίντεο που το λέω αυτό. Μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα από τα επόμενα βίντεο. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο, την άλλη εβδομάδα. Μην ξεχνάς πλέον, κάθε εβδομάδα έχεις καινούριο βίντεο. Επίσης να τσεκάρεις τα link της περιγραφής, Discord server αν θες να κάνεις οποιαδήποτε ερώτηση, Facebook, Instagram, καθώς και το Twitch. Εμείς μέχρι τότε θα τα πούμε στο επόμενο.